Ολοκληρώθηκε η κύρια ανάκριση για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τους τραυματισμούς των φίλων του τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Για τη θανατηφόρα επίθεση με οπαδικά κίνητρα που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία κατηγορούνται 12 άτομα που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους. Εις βάρος τους ασχήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για άλλα δικήματα. Η 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, 4 μήνες μετά το περιστατικό, ολοκλήρωσε την έργα. Έρευνα. Δεν ασκήθηκαν συμπληρωματικέ διώξει και δεν προέκυψε η εμπλοκή νέων προσώπων στην υπόθεση. Η ογκώδε δικογραφία διαβιβάστηκε σε εισαγγελέα που θα κάνει πρόταση προ το Συμβούλιο Πλημελωδικών Θεσσαλονίκη για την παραπομπή του σε δίκη. Η δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρικέ καταθέσει, εξετάσει DNA, άρση επικοινωνιών, οπτικοακουστικό υλικό από κάμερε, ψηφιακή πραγματομοσύνη αλλά και αποδεικτικά στοιχεία.